Καλησπέρα σας φίλες και φίλοι, για άλλα ένα Σάββατο όπως ήθιστε κάθε Σαββάτο εδώ στις 7 μέσα από την τηλεόραση του Λεπάντο. Και σήμερα, όπως βλέπετε και εσείς μπροστά μας, δύο αξιόλογοι κύριοι από το χώρο της Πάτρας. Ο ένας εκ των οποίων, ο κύριος Αλέξανδρος Καλέργης, ο επίτιμος σήμερα καλεσμένος μας, και τον ευχαριστούμε πάρα πολύ για άλλη μια φορά, μαζί με τον φίλο του, έτσι και πολύ στενό του φίλου. Και φίλο φίλο. Και φίλο βεβαίως, τον κύριο Τσίπα Ηλία, που τη χάνει είναι και συνάδελφος, έτσι, μπλόκερ. Λοιπόν, σας καλησπέριζω και τους δύο. Να είστε καλά. Είμαστε και στο κλίμα το χριστουγεννιάτικο, κύριε Καλέργη, τώρα σιγά σιγά μπαίνουμε κτλ. Ναι, δεν το έχουμε δει. Να ευχηθούμε και στον κόσμο καλές γιορτές, με υγεία σε όλο τον κόσμο που παρακολουθεί. Και ευχαριστώ ιδιαίτερα εγώ το κοινό μας παρακολουθεί, γιατί όχι μόνο το κοινό της Πάτρας βεβαίως, αλλά και σε άλλες πόλεις της νοτιοδυτικής Ελλάδας, και τους ευχαριστούμε πάρα πολύ. Λοιπόν, να ξεκινήσω με εσάς, κύριε Καλέργη. Ήθελα να έρθετε ως καλεσμένο σήμερα, γιατί γνωρίζω εγώ από την επιχειρηματικότητά σας γενικότερα και τη δραστηριότητά σας ότι είσαστε πλην των επιχειρήσεων, ας πούμε, με τις οποίες ασχολείστε, είστε και ένας άνθρωπος που έχετε και μεγάλη φιλανθρωπική δράση, ναι, και ευαισθησία. Ναι. Τώρα πρόσφατα λοιπόν διάβαζα ότι είχατε πρόσφατα, δηλαδή την προηγούμενη εβδομάδα είχατε δώσει το παρόν, έτσι, μιας και ήταν και η Παγκόσμια Μέρα των ΑΜΕΑ. Βρεθήκατε λοιπόν στην ομάδα της καλαθοσφαίρης του ύφεστου με τα παιδιά, έτσι, που είναι σε αυτή τη θέση. Σε Μαξίδιο. Σε Μαξίδιο, και κάνουν κάποιον αγώνα νομίζω. Μάστε, και παρευρεθήκατε, ναι, εσείς εκεί και υποστηρίχθηκαν όχι μόνο από εσάς προσωπικά, αλλά από όλη την εταιρεία τη δική σας. Ναι. Θα ήθελα λίγο να μου πείτε γενικότερα τη σχέση σας με αυτούς τους ανθρώπους. Προσπαθώ σε όποια ευπαθή ομάδα υπάρχει να βοηθήσω, αν είναι δυνατό και εφικτό. Αλλά καμιά φορά οι συγκυρίες απαιτούν χρόνο, χρήμα, περισσότερη προσοχή, η οποία λόγω επαγγελματικών δραστηριοτήτων να μην είναι τόσο εφικτή. Παρά τα αυτά, όσο μπορώ, συνεισφέρω και μακάρι να το κάνουν όλοι στην πόλη, γιατί αυτά τα παιδιά και κάθε ευπαθή ομάδα στην πόλη είναι ο καθρέφτης της κοινωνίας μας σαν άνθρωποι. Βεβαίως. Η λέξη άνθρωπος συνδέεται με τη λέξη ανθρωπιά. Η ανθρωπιά είναι η ευαισθησία που μπορεί να δείξει ένα ανθρώπινο όν σε μια ευπαθή ομάδα ή σε μια ευαίσθητη κατάσταση, όπως είναι η φτώχεια, η πείνα, η ανέχεια, οι κακουχίες, σε έναν συνάνθρωπο ή σε ένα ζώο. Αυτό είναι η ανθρωπιά. Μια κοινωνία λοιπόν η οποία δίνει μεγάλο ενδιαφέρον σε ευπαθείς ομάδες θεωρείται πιο ανθρώπινη από μια άλλη. Θέλω να πιστεύω λοιπόν ότι η πόλη μας έχει αρκετά ευαίσθητους ανθρώπους, έχει υψηλό αίσθημα ανθρωπιάς, και θέλω να πιστεύω ότι όλες αυτές τις δραστηριότητες, ανεξαρτήτου είδους, θα τις αγκαλιάσει και θα τις βοηθήσει όσο μπορεί και όπως μπορεί. Δεν είναι απαραίτητο να βοηθήσουμε χρήματα. Κάποιος μπορεί να έχει ένα κατάστημα και να προσφέρει τρόφιμα, μπορεί να προσφέρει διένδυσης. Μάλιστα. Μπορεί να προσφέρει ειδή πρώτης ανάγκης, μπορεί να προσφέρει το οτιδήποτε. Η βοήθεια δεν είναι απαραίτητα χρηματική, ότι βγάζω ένα ποσό από το τσέπη μου και το δίνω. Μπορεί να είναι και με κάποιο αντικείμενο, με κάποια υπηρεσία, με οτιδήποτε, με κάποια μεταφορά. Θέλω να πιστεύω λοιπόν ότι όλοι στην πόλη μπορούν να βοηθήσουν αυτούς τους ανθρώπους είτε σε αθλητικές δραστηριότητες, είτε σε προσωπική του ζωή, ώστε να έχουμε μια ανθρώπινη κοινωνία για τα παιδιά μας, για τους μεταγενέστερους. Γιατί αυτό το οποίο θα δείξουμε στα παιδιά μας θα είναι ότι η κοινωνία τους παραδίδουμε. Μάλιστα. Ωραία. Οπότε θα ήθελα λίγο να μου πείτε τη σχέση με αυτά τα παιδιά. Και γενικότερα, μιας και παρευρεθήκατε σε αυτή την εκδήλωση συγκεκριμένη και τον αγώνα καλαθοσφαίρισης που είναι με αυτά τα παιδιά, θα ήθελα λίγο να μου πείτε τα συναισθήματα. Πώς σας αντιμετώπισαν τη συγκεκριμένη μέρα, τι σας ευχήθηκαν, τι σας είπαν. Τα παιδιά κάνουν μια υπεράνθρωπη προσπάθεια. Δεδομένου, φανταστείτε κάποιος να παίζει καλαθοσφαίριση και να κινείται με τα πόδια του. Πόσο μάλλον να τροχοδρομεί και ένα αμαξίδιο. Μάλιστα. Και παράλληλα να χτυπάει την μπάλα στο έδαφος και να πρέπει να τη ρίξει και στο καλάθι. Είναι κάτι δύσκολο και κοπιαστικό. Παρά τα αυτά, η θέλησή τους και η αγάπη για το άθλημά τους τα εμψυχώνει και τους δίνει την ικανότητα να κινούνται τάχιστα και να προσφέρουν ένα ωραίο θέαμα στον αγώνα. Η καλαθοσφαίριση ατόμων σε αμαξίδιο είναι κάτι το οποίο στη χώρα μας έχει πάει και στις μεγάλες ομάδες. Όλες οι μεγάλες αθλητικές οργανώσεις έχουν μεγάλες ομάδες ΑΜΕΑ καλαθοσφαίρισης. Η Πάτρα έχει τον ύφεστο. Πολύ ωραία. Θέλω να πιστεύω ότι το κάθε παιδί, Θεού θέλοντος να μην είναι σε αυτή τη θέση, αλλά δεδομένου ότι κάποιος από κάποιο ατύχημα βρει σε αυτό το σημείο, υπάρχει και η ζωή έτσι και υπάρχει και η δραστηριότητα έτσι. Εγώ λοιπόν, σαν επιχειρηματίας, θα βοηθήσω όσο μπορώ και πιστεύω όλοι μας, σαν συμπολίτες, αυτό το παιδί με αυτή τη θέληση να κάνει το άθλημά του, να διαπρέψει και να παίξει και τόσο πατρών. Η θέληση είναι μεγάλη, η αγάπη τους για το άθλημα είναι μεγάλη, όπου στα μάτια τους. Εγώ είδα μία λαχτάρα για ζωή. Δεν είδα δηλαδή κάτι το οποίο να με, πώς το πω, να με σοκάρει. Εγώ είδα ανθρώπους με έμψυχο δυναμικό, είδα θαραλέους λοιπόν, γενναίους, που έχουν με διάθεση, για ζωή. Ναι, σε αντίθεση με αρτιμελείς και υγιείς, οι οποίοι
είναι μίζεροι, είναι κακόμοιροι, είναι δύστυχοι, χωρίς να έχουν κανένα πρόβλημα. Μάλιστα. Ξέρετε, κάποιος ο οποίος καμιά φορά ακούω μιζέρια και δεν λέω δόξα τω Θεώ, του λέω μπορεί να πας μια βόλτα στην οικολογική ιστορία. Μπορεί να πας μια βόλτα στην οικολογική και μετά καταλάβεις. Έχετε απόλυτο δίκιο. Τι σημαίνει το να είσαι καλά. Οι άνθρωποι αυτοί λοιπόν παρά το πρόβλημά τους έχουν διάθεση για το άθλημα και παίζουν παιχνίδι με τις όποιες ομάδες των Αθηνών ανταγωνιστικά. Μάλιστα, και μας δίνουν και εμάς. Είναι παράδειγμα, παράδειγμα θέλησης ανθρώπου. Μάλιστα. Ότι όταν ο άνθρωπος θέλει και η ψυχή, δεν υπάρχουν εμπόδια. Mm-hmm. Πολύ ωραία, μάλιστα. Γενικότερα να πούμε ότι είσαστε. Γινόσαστε πάντα αρρωγό σε τέτοιου είδου δράσει. Ναι, προσπαθώ, εντάξει. Ο καθένας μπορεί να το κάνει. Δεν κάνω κάτι ιδιαίτερο. Mm-hmm. Όλοι μπορεί να το κάνουν αυτό. Μάλιστα. Και υπάρχουν και άνθρωποι που δεν φαίνονται που το κάνουν. Μάλιστα. Φυσικά και υπάρχουν. Αλλά θα ήθελα να μου πείτε η ευαισθησία αυτή από πού πηγάζει. Είναι οικογενειακή. Είναι οικογενειακή, έτσι. Ναι, είναι από το... ο παππούς μου. Παίζουν δηλαδή και οι αρχές οικογένειάς μας ρόλο και τα εφόδια που μας δίνουν και με αυτά που μας εξοπλίζουν, ας πούμε, στη ζωή. Για όσους το πιστεύουν ότι το DNA έρχεται και με αναμνήσεις ίσως από άλλες ζωές, όποιος το πιστεύει βέβαια. Θέλω να πιστεύω λοιπόν ότι επειδή έχω DNA των προγόνων μου, ήταν άνθρωποι που προσέφεραν και στην Κρήτη από τον πατέρα μου και στην Αχαΐα από τον πατέρα της μητέρας μου. Mm-hmm. Ήταν ευεργέτης όσο μπορούσε. Μάλιστα. Έτσι είχε προσφέρει σχολείο στα Καλάβρητα, είχε πάνω στην... θα είμαι καλά στην Βλασία, είχε προσφέρει το δημοτικό κτίριο, είχε κάνει κάποιες πλατείες. Τώρα μιλάμε για τις αρχές του περασμένου αιώνα. Καθώς ο άνθρωπος πέθανε σε μεγάλη ηλικία. Ήταν άνθρωποι, ήταν ευεργέτες και η προσφορά ήταν συμβεβλημένη με το άτομό τους. Οπότε γίνεται, τα πρότυπα, αυτά τα έχετε πάρει και από τους συγγενείς σας. Ναι, δεν τους είδα εγώ τους προγόνους μου. Μιλάμε τώρα ότι ο πατέρας της μητέρας μου πέθανε το 60, 72 χρονών. Μάλιστα. Είναι άνθρωποι οι οποίοι έμαθα για το έργο τους, δεν τους έζησα. Μάλιστα. Μάλιστα, πολύ ωραία. Και σας ευχόμαστε να το συνεχίσετε έτσι και να είστε παντεγλυκός και ευαίσθητος. Παρά τα αυτά, μην ξεχνάτε ότι η Αχαΐα είναι μια πόλη ευεγετών τον περασμένο αιώνα. Mm-hmm. Μαραγκόπουλος, βεβαίως. Καραμανδάνης, Σκαγιόπουλος, Διακίδης. Mm-hmm. Υπάρχουν πολλά κτίρια τα οποία είναι ευεργετών εδώ. Τα Τριάντης είναι πόλη ευεργετών οι οποίοι μεγαλούργησαν είτε στην πόλη είτε εκτός. Οι παλαιότεροι όμως. Ναι, στις αρχές λέω του περασμένου αιώνα διέπρεψαν. Mm-hmm. Σήμερα έχουμε ανθρώπους οι οποίοι... Αυτό ήθελα να σας πω. Επειδή εσείς αναστρέψεις με διάφορους τομείς του επιχειρηματικού κόσμου, έτσι, από ανθρώπους χώρους, διαθέτουν χώρους εστίασης, αθλητικούς συλλόγους κτλ. Θα ήθελα λίγο να μου πείτε πώς βλέπετε γενικότερα τη φιλανθρωπία στην πόλη μας. Δεν μπορώ να κρίνω τους συντοπίτες και τους συμπολίτες. Η φιλανθρωπία είναι κάτι που πηγάζει μέσα από την ψυχή ενός ανθρώπου και μέσα από τα συναισθήματά του για τον συνάνθρωπο και την ευπαθή ομάδα. Δεν μπορώ να κρίνω εγώ τι θα κάνει ο καθένας με τα λεφτά του ή με τον χρόνο του στη γη και στη ζωή. Αλλά δεν μπορώ να κρίνω κανέναν, είναι επιλογή του. Μπορεί να έχει κάποιοι να έχουν εκατομμύρια εδώ στην Πάτρα και να λυπούνται να χαλάσουν 5 ευρώ για καφέ. Εσάς, σε αυτές τις δράσεις που παρευρίσκεστε και δίνετε το παρόν, υπάρχουν κάποιοι άνθρωποι που με βάση τη δική σας δράση να θέλουν να σας ακολουθήσουν ή με βάση το, να παραδειγματίζονται από εσάς και να θέλουν να βοηθήσουν. Ναι, κοιτάξτε, δεν πιστεύω ότι είμαι κάποιο παράδειγμα προς μίμηση. Mm-hmm. Κάνω κάτι που έχουν κάνει και οι παλαιότεροι και κάτι το οποίο μπορεί να κάνει ο καθένας. Απλά θα ήταν ευχάριστο. Για παιδιά τα οποία πεινάνε, ή παιδιά τα οποία είναι ορφανά, ή παιδιά τα οποία είναι σε ένα αμαξίδιο, ή μητέρες οι οποίες έχουν ένα παιδί δίχως πατέρα και είναι διωγμένες από την οικογένειά τους γιατί το κράτησαν, δηλαδή, και μιλάω για το αγέννητο παιδί. Mm-hmm. Υπάρχουν κάποιες ευπαθείς και ευαίσθητες κατηγορίες ανθρώπων, οι οποίοι χρήζουν τη βοήθεια. Μάλιστα. Λίγο δηλαδή, όσο μπορούμε να βοηθάμε έμπρακτα ό,τι μπορούμε ο καθένας σε αυτούς τους ανθρώπους. Το έχουν ανάγκη. Οπότε... Είμαστε σε μια πόλη ευεργετών, μην το ξεχνάμε αυτό. Mm-hmm. Σε δυσκολότερες εποχές από τις σημερινές. Μάλιστα, πάρα πολύ ωραία. Ωραία, τώρα, έχουμε δίπλα έναν κύριο που έχει έρθει και σας συνοδεύει σήμερα, τον κύριο Τσίπα Ηλία, ο οποίος είναι και πολύ φίλος σας και γενικός υποστηρικτής στο ότι ό,τι ανεβάζετε εσείς και κοινοποιείτε δημόσια τη γνώμη σας, κύριε Καλέργη, ο κύριος Τσίπας το κοινοποιεί, το προάγει και το προωθεί, ας πούμε. Θέλω να μου πείτε λίγο. Μάλιστα. Θέλω να μου πεις λίγο τη γνώμη σου για τον κύριο Καλέργη. Πώς ήρθατε σε επαφή, μιας και σε είχα ρωτήσει εγώ κάποια άλλη στιγμή σε μια συνέντευξη που είχαμε κάνει και μαζί, αλλά θα ήθελα λίγο να μου πεις πώς έτσι ευδοκίμησε αυτή η σχέση μεταξύ σας. Εντάξει, τον ήξερα σαν επιχειρηματία. Mm-hmm. Προσωπικά δεν τον ήξερα. Με αφορμή κάποιο άρθρο που είχα γράψει για αυτόν, mm-hmm. τον πήρα τηλέφωνο. Ακούω μια φωνή λίγο βαριά αυτή που είχε σήμερα. Και μετά στη διάρκεια του χρόνου γίναμε φίλοι, mm-hmm. κάναμε παρέα.
Και είμαστε εδώ πέρα σήμερα που είμαστε εδώ, στο Λεπάντο. Θέλω να μου πεις λίγο τη γνώμη σου, να αφορά το χαρακτήρα και την προσωπικότητα του κ. Καλλιέργη και δε θέλω να μου πεις πληθωρικός χαρακτήρας, έτσι. Συγκεκριμένα θέλω να μου πεις ότι γενικότερα όταν υπάρχει ένα θέμα και υφίσταται, είτε κοινωνικό θέμα είτε πολιτικό, και παίρνει το θάρρος και κοινοποιεί δημόσια αυτό τη γνώμη του. Ναι. Ναι. Δεν φοβάται να εκφράσει την άποψή του. Μιλάει με τη δική του γλώσσα, όχι την ξύλινη, έτσι, ούτε την πολιτική. Τα λέει, τα γράφει. Μιλάει, βγαίνει στα ΜΜΕ και δηλώνει ότι είναι ένας επιχειρηματίας ο οποίος δεν φοβάται. Μην του κόψουν τα κονδύλια από τα υπουργεία, από την περιφέρεια, από το Δήμο. Αυτό που πιστεύει το λέει. Και αυτό λείπει σήμερα, να λες την άποψή σου. Συγχωρείτε, μια παρένθεση. Είμαστε σε μια χώρα ελεύθερη, δημοκρατική, που θέσπισε το δημοκρατικό πολίτευμα και ο καθένας είχε το δικαίωμα από αρχαιότητα των χρόνων να πει τη γνώμη του στην εκκλησία του Δήμου και για τα κοινά. Σωστά. Τώρα, το να λέμε τη γνώμη μας και κάποιος να μας το κόψει είναι σε άλλα πολιτεύματα, φασιστικά και απολυταρχικά. Όχι, απλά κάποιοι μπορεί να θέλουν να εκφράσουν τη γνώμη τους και να φοβούνται. Τι να φοβηθούν, με συγχωρείτε. Υπάρχει αυτό. Μήπως κάποιος το. Υπάρχει αυτό, υπάρχει. Υπάρχει και αυτή η νοοτροπία, κύριε Καλλιέργη. Εσείς δεν φοβόσαστε. Εκφραζόσαστε όπως εσείς νιώθετε και επιθυμείτε. Ναι, το να πούμε τα στραβά του τόπου μας και να κάνουμε τον τόπο μας καλύτερο, πρέπει να έχουμε φόβο. Ορισμένοι άνθρωποι δεν παίρνουν, δεν είναι τόσο θαρελαίοι σαν και εσάς. Γι' αυτό το εξέφρασα και επειδή να πω το άλλο ότι υπάρχουν ο Ηλίας γενικότερα κειμενογραφεί και γράφει άρθρα για πάρα πολλούς ανθρώπους, είτε του επαγγελματικού κόσμου, είτε πολιτικού κόσμου κτλ. Γι' αυτό αναφέρομαι. Υπάρχουν κάποιοι επιχειρηματίες οι οποίοι κινούνται σε κάποιους χώρους πολιτικούς συγκεκριμένους και πάλι με τη γραμμή του κόμματος. Ο Αλέξανδρος ο Καλλιέργης αυτό δεν το έχει. Και δείχνει ότι δεν ανήκει κάπου. Ναι, εγώ είμαι Έλληνας. Αν ήξερα αυτό του. Κομματικά ανήκω στον ελληνισμό. Ελλάδα, δεν είναι κομματική ταυτότητα. Είμαι Έλληνας. Με ό,τι σημαίνει αυτό. Σας είχα ρωτήσει και παλιότερα σε μια άλλη συνέντευξή μας, κύριε Καλλιέργη, αν σας δινόταν μια ευκαιρία δηλαδή, να πολιτευτείτε δηλαδή, ή να ασχοληθείτε με τα κοινά. Και μου είχατε πει ότι θέλατε να απέχετε από αυτό. Δηλαδή, ναι, γιατί να συμμετέχω. Πείτε με ένα λόγο. Μιας και είσαστε ένας άνθρωπος, ας πούμε, που γίνεται αρρωγός σε διάφορες φιλανθρωπικές ομάδες, γενικότερα βοηθάτε αθλητικούς συλλόγους, ναι, νέους αθλητές και γενικότερα είσαστε. Ναι, γιατί πείτε με ένα λόγο πρέπει να ασχοληθώ με την πολιτική, γιατί να κάνω τι, να κάνω αυτά που κάνω παραπάνω. Η πολιτική έχει πολλούς τομείς. Τι, για πείτε μου, τι μπορώ να κάνω παραπάνω. Μπορείτε να γίνετε αρρωγός, ας πούμε, για τα παιδιά που έχουν ανάγκη, για παιδιά που είναι άπορα, για παιδιά που. Αν αύριο απευθύνω μια δημόσια έκκληση και ζητήσω σαν επιχειρηματίας να στηρίξουμε μια επαφή ομάδα από κοινού. Όποιος θέλει θα έρθει. Είτε είμαι πολιτικός, είτε είμαι φυσικό πρόσωπο. Μάλιστα. Τώρα, αν είμαι πολιτικός, να του στείλω τι, να του στείλω τον κομματικό μηχανισμό να του πάρει γιατί δεν βοηθάνε, δεν μπορώ. Μάλιστα. Σαν φυσικό πρόσωπο να του εξαναγκάσω, πάλι δεν μπορώ. Κοιτάξτε, κάποια αξιώματα είναι για αν θέλουμε να κάνουμε τον τόπο μας καλύτερο και χρειαζόμαστε το εργαλείο της εξουσίας. Επιτοπλίστων όμως η εξουσία είναι για το βιογραφικό και για το προσωπικό μας εγώ. Μάλιστα, κατάλαβα. Δεν ψάχνω για γαλόνια στη ζωή μάλιστα. μου. Δεν με ενδιαφέρει να πάρω ταυτότητες και δεν κατηγορώ ποιον το έχει κάνει, είναι άποψή του, αλλά δεν με ενδιαφέρει η κομματική ταυτότητα ή η πολιτική χρειά για να κάνω κάτι. Κάνω κάτι γιατί αυτό αισθάνομαι. Δεν επιδιώκω το να λάβω εξουσία από αυτό. Δεν με ενδιαφέρει να βοηθήσω τα παιδιά μάλιστα, για να γίνω βουλευτής, να κάνω κάτι. Δεν με ενδιαφέρει το αντικείμενο. Δεν είναι κάτι το οποίο μπορώ να προσφέρω. Πρώτα απ' όλα, εγώ δεν ξυπνάω πρωί το 8 η ώρα. Όλοι αυτοί οι άνθρωποι ξυπνάνε 8 η ώρα. Θα αλλάξει αυτό, άμα. Ναι, εντάξει. Εγώ 7 η ώρα το πρωί πάω για ύπνο. Έτσι, 6-7 δεν μπορώ να κοιμηθώ νύχτα από 13 χρονών. Μάλιστα. Είμαι μονίμως άυπνος και γενετής. Νύχτα δεν μπορώ να κοιμηθώ. Αυτό το λάτωμα. Δεν μπορώ να προσφέρω λοιπόν σε έναν θόκο κάτι όταν θα ξυπνήσω μετά τις 10 και οι άλλοι θα περιμένουν το χύψιο μέγα άνθρωπο να έρθει για να προχωρήσουν την ολομέλεια ή οτιδήποτε. Όπως καταλαβαίνετε, κάποιοι άνθρωποι για αυτές τις θέσεις. Δεν κάνω για αυτή τη δουλειά. Οπότε, μάλιστα. Οπότε, okay. Θέλω απλά όμως τώρα να μου αναφερθείτε σύμφωνα με τη σημερινή κυβέρνηση, η οποία έχει αλλάξει από το καλοκαίρι. Θέλω λίγο να τοποθετηθείτε, να μου πείτε τη γνώμη σας. Πώς τη βλέπετε, σε γενικές γραμμές θα ήθελα να μου πείτε έτσι, δεν θέλω να μιλήσουμε εξειδικευμένα, ούτε να, ας πούμε, να μιλήσουμε για πρόσωπα συγκεκριμένα. Θα ήθελα απλώς να μου πείτε αν θεωρείτε ότι οδεύουμε προς το καλύτερο σε σχέση με τις προηγούμενες κυβερνήσεις. Η Ελλάδα από το 10 και μετά, και για να μην πω τώρα σε λεπτομέρειες και σε άλλα στοιχεία, είναι μνημονιακή χώρα. Ναι. Του τέστην έχει περάσει στον έλεγχο των πιστωτών της στα πάντα. Είτε ανέβει μια κυβέρνηση, είτε ανέβει η άλλη, η γραμμή καθορίζεται από άλλους. Όσο λοιπόν και αν ένας πρωθυπουργός ή αν κάποιοι βουλευτές θέλουν να κάνουν κάτι για την ευπατρίδες, δεν τους αφήνουν.
Mm-hmm. Αυτό είναι ένα γεγονός. Δεν μπορούμε λοιπόν να κατηγορήσουμε κάποιον πρωθυπουργό τώρα για πράγματα που βρήκε ή για πράγματα που του πέρασαν και πρέπει να δεχτεί με το ζόρι. Κάνουν μια προσπάθεια, γίνεται κάτι, αλλά η γραμμή είναι από το εξωτερικό, δεν είναι από τους ίδιους. Μάλιστα. Μην νομίζετε ότι κανένας από αυτούς χαίρεται με τα προβλήματα που έχει η χώρα. Δεν μπορεί να κάνει κάτι γιατί είναι τα χέρια του δεμένα. Δεν θέλω να το εμβαθύνω, δεν θέλω να καποκίνηση. Ναι, καταλαβαίνω συζήτηση, τι λέτε. Ναι, αλλά ναι. Η ουσία είναι να καταλάβει ο κάθε ακροατής. Απλά επειδή η χώρα μας υφίσταται τα τελευταία χρόνια μια οικονομική κρίση, ναι, έτσι, και έχει πλήξει πολύ το μεσαίο κόσμο, α πούμε, ναι, του μικρομεσαίου ανθρώπου, τη μικρομεσαία κατηγορία ανθρώπου, σε αυτού αναφέρομαι. Πάντα η Ελλάδα σε κρίση ήταν. Εάν θεωρείτε ότι υπάρχει ένα φως, ας πούμε, προς το καλύτερο. Στο τούνελ, δηλαδή. Όπως... Το φως είναι σε εμάς μέσα μας, σαν άνθρωποι. Δηλαδή, οι άνθρωποι, εμείς τι κάνουμε. Μια κυβέρνηση έχει μια γραμμή που τους έχουν θεσπίσει κάποιοι όπως πάντα. Μην ξεχνάτε, στην Ελλάδα, μετά το Μεγαλέξανδρο ήρθαν Ρωμαίοι, Βυζαντινοί, Τούρκοι, Άγγλοι, Γερμανοί. Άλλες, πώς το λένε, κομματικές ιδιαιτερότητες, οι οποίες είναι μεν Έλληνες αλλά κάνουν εμφύλιος κτλ. Ωραία. Ήταν λοιπόν υπό κάποιο έλεγχο κάποιου πάντα μετά το Μεγαλέξανδρο. Όπως καταλαβαίνετε λοιπόν, όλη την χιλιετία, 2000 χρόνια μετά το Μεγαλέξανδρο, η πολιτική της χώρας καθορίζεται από άλλους. Αυτοί οι οποίοι είναι εδώ τοπικοί άρχοντες και κυβερνώντες, είναι κάποιοι άνθρωποι που παίρνουν εντολές. Εάν δεν κάνουν αυτά που τους λένε, θα τους ρίξουν. Μάλιστα. Είναι γνωστό. Άρα μην κατηγορούμε κάποιους γιατί αυτές οι εντολές δέχονται. Πάντα γινόταν αυτό στη χώρα. Πάντα ο Έλληνας δυστυχώς ήταν δεμένος με το λαιμό. Εσείς πιστεύετε ότι ο Έλληνας πολίτης ψηφίζει έτσι με συνέστημα ή με βάση τη λογική? Από την εμπειρία σας μέχρι σήμερα. Ο Έλληνας πολίτης ψηφίζει βάσει των κριτηρίων που έχει θεσπίσει σαν άτομο. Είτε είναι πρόσωπο λατρεία, όπως παλιά λατρεύαμε κάποιους ηγέτες κομμάτων, είτε βάσει συμφερόντων, είτε βάσει συμπάθειας, είτε βάσει κάποιου έργου που έχει εξαγγείλει κάποιος, αλλά δεν το έχει εκτελέσει. Λοιπόν, σας ρωτάω λοιπόν, κύριε Καλλέργη, αν λειτουργούν αυτό με βάση το συνέστημα ή με βάση τη λογική, αλλά όπως είμαστε δηλαδή, αν είμαστε αφελείς μέσα σε εισαγωγικά. Εκεί ήθελα να καταλήξω. Τα κριτήρια ψήφου του κάθε ανθρώπου είναι προσωπικά. Δεν μπορώ να τα κρίνω, δεν μπορώ να εκφέρω άποψη. Ο ψήφος είναι κάτι που είναι προσωπικό, γι' αυτό και είναι και εμπιστευτικό, πίσω από ένα παραβάν. Το γιατί ψηφίζει κάποιος ή ποιο ψηφίζει ή τι τον κάνει να τον ψηφίσει είναι προσωπική του επιλογή. Δεν μπορώ να το κρίνω, ούτε το κατακρίνω. Αλλά υπάρχουν άνθρωποι που επηρεάζονται από παχιά λόγια, από ψεύτικες υποσχέσεις, από πρόσωπα, από κομματικές γραμμές, από οτιδήποτε. Δεν μπορώ να κρίνω ποιοι είναι αυτοί οι οποίοι ψηφίζουν και το γιατί. Είναι προσωπικό τους. Δεν μπορώ να εκφέρω άποψη. Μάλιστα. Ωραία. Τώρα, να σας πάω στο εξής. 21 Δεκεμβρίου, λοιπόν, στο γήπεδο της ΕΑΠ, έτσι θα διεξαχθεί ένας πάρα πολύ ωραίος αγώνας. Έτσι, ένα πολύ ωραίο έτσι, και σημαντικό event όσον αφορά και τη δική μας πόλη. Εκδήλωση. Εκδήλωση, βεβαίως. Αθλητικού χαρακτήρα, έτσι. Θα ήθελα λίγο να μας μιλήσετε για αυτή την εκδήλωση, μιας και εσείς έχετε αναλάβει και το κομμάτι αυτό ως χορηγία και ως υποστηρικτής της συγκεκριμένης εκδήλωσης. Μια εκδήλωση μεικτών πολεμικών τεχνών εντός κλουβιού. Είναι κάτι το οποίο γίνεται στο εξωτερικό, έχει πάρα πολλούς υποστηρικτές και οπαδούς και θεατές. Πλέον έρχεται και στην πόλη μας, στην Αθήνα έχει γίνει. Είναι κάτι πρωτόγνωρο και μοναδικό στην πόλη μας, όπου ένας μεγάλος αθλητής της πόλης μας και δάσκαλος. Ο κύριος Παναγιώτης Πανταζής, έτσι. Ναι, θα μπει σε ένα κλουβί με τον αντίπαλό του από το εξωτερικό και θα αγωνιστεί στις μεικτές πολεμικές τέχνες μέχρι τελικής πτώσεως. Είναι ένα άθλημα το οποίο καταγωγείται από το Παγκράτιο, το αρχαίο ελληνικό. Το έχουν πάρει ξένοι και το έχουν αλλοιώσει και αυτό και το έχουν κάνει τζιουζίτσου, μιμιμίτσου, kickboxing, ταϊμπάι. Αυτά είναι όλα, ξέρετε, από το Μεγαλέξανδρο που πήγε στην Ασία. Μάλιστα. Στρατιώτες του διέδωσαν το Παγκράτιο, το πήραν οι Κινέζοι, οι Σίνες, γι' αυτό τους λέγανε και άρπαγες Σίνες. Πήραν τις πολεμικές τέχνες, αλλίωσαν και έφτιαξαν αυτά που έφτιαξαν, όπως όλη η ελληνική ιστορία, δεν έχουν καπηλωθεί κάποιοι. Πολύ ωραία. Το λοιπόν ελληνικό είναι το Παγκράτιο, είναι μεικτές πολεμικές τέχνες, είναι πολεμική τακτική όταν χάσει ο στρατιώτης το όπλο, που όπλο ήταν η ασπίδα και όχι το ξύφος. Και από εκεί κατάγεται. Αυτό λοιπόν θα δείξουν ο κύριος Πανταζής εδώ, ο δάσκαλος. Θα δείξει ένα τέτοιο αγώνα στους Πατρινούς. Ευελπιστώ να τον τιμήσουμε την παρουσία τους. Είναι λίγο βάρβαρο βέβαια το θέμα, γιατί έχει λαβές, έχει πίεση του αθλητή στο έδαφος ώστε να κινητοποιηθεί. Μάλιστα. Έχει χτυπήματα με μικρά γάντια τα οποία έχουν αιμορραγίες. Είναι λίγο έτσι βάρβαρο άθλημα, αλλά είναι άθλημα.
Ευελπιστώ λοιπόν η πόλη να το αγκαλιάσει. 21 Δεκεμβρίου λοιπόν θα γίνει αυτό και θα ήθελα μέσω εσάς σήμερα. Η εκπομπή μας, φίλες και φίλοι, προβάλλεται Σαββάτο και Κυριακή, έτσι επανάληψη. Αλλά θα ήθελα να δώσουμε μέσω εσάς, μια και είστε καλεσμένο και υποστηρικτή τη εκδήλωση αυτή, θα ήθελα να δώσουμε και κάποιες προσκλήσεις, αν είναι δυνατόν. 30 εισιτήρια από μένα. 30 εισιτήρια. Τη Δευτέρα λοιπόν, φίλες και φίλοι, αφού θα έχετε παρακολουθήσει την σημερινή μας εκπομπή Σαββάτο, αλλά και Κυριακή σε 7 η ώρα με τον κύριο Καλλιέργη, τον πρώτο μας καλεσμένο, έτσι δίνεται. Από τον κύριο Καλλιέργη, λοιπόν, για όποιον θέλει να πάει να παρακολουθήσει και είναι φίλαθλος πολύ και αγαπάει τις πολεμικές τέχνες ιδιαιτέρως, να παρακολουθήσει λοιπόν το event. 30 προσκλήσεις, αφού θα καλέσετε εδώ στο Lepanto TV, από Δευτέρα λοιπόν. Και μέχρι πόσο περιθώριο θα μπορούμε να έχουμε, κύριε Καλλιέργη, στη διάθεσή μας για τις προσκλήσεις? Εγώ θα σας δώσω Δευτέρα και όποτε θέλετε. Ωραία. Μέχρι 3-4 μέρες από Δευτέρα, μέχρι και Πέμπτη, φίλες και φίλοι. Όποιος θέλει μπορεί να καλέσει εδώ στα τηλέφωνα του στούντιό μας, στο Lepanto. Και να μπορεί να προμηθευτεί τις προσκλήσεις. Ευχαριστήσουμε γι' αυτό. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είστε καλά. Λοιπόν, ένα άλλο που είδα τώρα τελευταία εγώ, κάτι που είχατε αναφέρει εσείς στο Facebook και γενικότερα στα social media, είναι ο αντιμηχανισμός των αντικειθήρων. Μηχανισμός των αντικειθήρων. Λοιπόν, θα ήθελα λίγο να μου αναφερθείτε πάνω σε αυτό και το τι ακριβώς είναι αυτός ο μηχανισμός. Είναι μια εφεύρεση, να πούμε εδώ στον κόσμο, να δώσουμε έτσι λίγα. Θέλω να πούμε τι είναι ή τι λέμε ότι είναι. Τι είναι, καταρχάς, για να μπορεί να γνωρίσει και ο κόσμος, έτσι, είναι μια εφεύρεση, θα πω εγώ αρχικά, έτσι, που είχε γίνει από αρχαιότητα των χρόνων αυτή η εφεύρεση. Δεν είναι εφεύρεση. Για πείτε μας, λοιπόν. Είναι κάτι το οποίο βρήκαμε τώρα και είναι καινοτόμο. Mm-hmm. Αυτό για την εποχή του ήταν ένα εργαλείο, mm-hmm. το οποίο ήταν, υπολόγιζε τη θέση των άσων θέσης σελήνης για 2.000 χρόνια. Μάλιστα. Έκανε διάφορους υπολογισμούς, mm-hmm. πλοήγησης και κατεύθυνσης. Πλοίων, σκαφών και οτιδήποτε άλλο. Μάλιστα. Η τεχνολογία που κατέχει αυτό το mm-hmm. υπολογιστής, ο οποίος έφυγε από τη Ρόδα, από τους Ρωμαίους, τον πηγαίνει στη Ρώμη mm-hmm. να το μελετήσουν και βούλιαξε το πλοίο στην Αττική Φυρά. Και θα θέλω να πείτε, συγγνώμη που σας διακόπτω, αλλά γιατί βγήκε στο προσκήνιο αυτή, ας πούμε, ο μηχανισμός? Γιατί έχει τεχνολογία mm-hmm. την οποία η ίδια η NASA έφερε mm-hmm. αξονικό τομογράφο να το μελετήσει mm-hmm. και κατέληξε ότι είναι τόσο προηγμένη. Μάλιστα. Που ακόμα και στις μέρες μας δεν μπορεί εξ ολοκλήρου mm-hmm. και εξ ορισμού να χαρακτηριστεί τι είναι. Εφεύρεση δεν είναι. Μάλιστα. Είναι μηχανισμός εκείνης εποχής πλοήγησης, mm-hmm. υπολογιστής. Συνέχεια έρχονται νέα στοιχεία, καθώς είναι δυσνόητη ακόμα η πλήρη κατανόηση της λειτουργίας του. Mm-hmm. Αν θέλετε τη γνώμη μου, είναι εξωγήινης προέλευσης συσκευή mm-hmm. από άλλο πολιτισμό. Έτσι. Γιατί εδώ μας έχουν γράψει, μας έχουν περάσει τη γραμμική εξέλιξη του ανθρώπου. Ότι ο άνθρωπος ήταν μαϊμού και έγινε όπως είναι σήμερα. Mm-hmm. Το που βρήκε μια τέτοια υπερτεχνολογία, τότε δεν μας το λένε. Πώς η μαϊμού έφτιαξε τον υπολογιστή, mm-hmm. που το 2020 δεν μπορούμε να την κατανοήσουμε, το δαρβινισμό δεν μας τον έχουν αναλύσει εξ ολοκλήρου. Αλλά πάση περιπτώσει θα πάμε με αυτά mm-hmm. που έχουμε μάθει και όχι με αυτά που πιστεύουμε. Αυτό λοιπόν είναι μια προηγμένη τεχνολογία για την εποχή του και για σήμερα, συσκευή πλοήγηση, η οποία έδινε τη θέση mm-hmm. του χειριστή του. Σε σχέση με τα άστρα, με τους πλανήτες, έδειχνε τη θέση του ηλιακού συστήματος, έδειχνε εκλήψεις για 2.000 χρόνια. Μάλιστα. Αυτό μέχρι σήμερα αναλύεται, να ξέρετε, από την NASA. Mm-hmm. Δεν έχει βγει πόρισμα ακριβώς πώς είναι. Μάλιστα. Εσείς πήρατε θέση πάνω σε αυτό, ότι είναι δηλαδή ένας μηχανισμός ο οποίος το είχαν ανακαλύψει αρχή μόνο πρόγονοι, ας πούμε. Κοιτάξτε, οι απόψεις δίστανται. Mm-hmm. Δηλαδή, υπάρχουν άνθρωποι που λένε ότι η μαϊμού έγινε άνθρωπος, μίλησε και έφτιαξε την ελληνική γλώσσα, η οποία είναι μουσική, γραφή και ανάγνωση. Έφτιαξε τους αρχαίους ελληνικούς ναούς, οι οποίοι έχουν τριγωνομετρία. Έφτιαξε όλο αυτό το μεγαλείο mm-hmm. του ελληνισμού επί ελληνιστική περίοδο. Και έχουμε και τις άλλες θεωρίες, αυτό είναι ο δαρβινισμός, ότι ο ελληνικός πολιτισμός προήλθε από αλλού, έτοιμος, mm-hmm. ήδη ανεπτυγμένος, mm-hmm. απήκησε εδώ και έδωσε τεχνολογία εδώ. Αυτό πιστεύω είναι λίγο πιο υπαρκτό, μιας και αυτή τη στιγμή συζητάμε για μια επανδρομένη αποστολή στον Άρη. Μάλιστα. Αλλά όταν πάμε στον Άρη θα κουβαλάμε κάποια τεχνολογία γήινη. Εφόσον λοιπόν εμείς θα το κάνουμε το 2025 ή 30 αυτό, mm-hmm. γιατί να μην το είχαν κάνει ένας πολιτισμός άλλος κάποιες χιλιάδες χρόνια πίσω και ήταν και αυτός ανεπτυγμένος. Mm-hmm. Και όσοι το πιστεύουν, δικαίωμά τους, εντάξει. Μάλιστα. Λοιπόν, ωραία. Εγώ αυτά είχα να σας ρωτήσω. Θα ήθελα έτσι να δώσετε τις ευχές σας και τότε θα ήθελα να μου πείτε, μιας και τοποθετήσετε πάρα πολύ σωστά, κύριε Καλλιέργη, τι θα ήθελατε να ευχηθείτε για αυτές τις Άγιες Μέρες που έρχονται, για τις γιορτές και για το κοινό που σας παρακολουθεί. Θέλω να ευχηθώ ειρήνη, να μην δώσει η εποχή μας τα παιδιά να δουν πόλεμο, ειδικά με τα σύγχρονα οπλικά συστήματα. Να δώσει ομόνια, αγάπη, mm-hmm. γαλήνη, να αφήσουμε το εγώ μας
και να δούμε τον συνάνθρωπο. Έχουμε πολύ εγώ και λιγότερο εμείς. Και να προσπαθήσουμε να γίνουμε καλύτεροι για τους εαυτούς μας. Χωρίς να κρίνουμε τόσο αυστηρά. Αυτές είναι οι ευχές από μένα. Μάλιστα. Καλές γιορτές. Να θυμόμαστε πολύ ωραία. Και μια ευχή εδώ από το φίλο μας, τον κύριο Τσίπα, τον Ηλία. Θέλω να ευχηθώ υγεία πάνω απ' όλα. Mm-hmm. Και όλα τα υπόλοιπα πιστεύω είναι στο χέρι του καθενός mm-hmm. να τα καταφέρει. Mm-hmm. Και καλή χρονιά. Μάλιστα. Ωραία. Αυτά εμείς εδώ με τον κύριο Καλέα. Να τον ευχαριστήσω, να σας ευχαριστήσω και τους δύο σας. Να σας ευχηθώ καλές γιορτές. Και πάντα έτσι δραστήριος και πάντα έτσι να γίνεται αερογός. Γιατί είναι πάρα πολύ σημαντικό, φίλες και φίλοι. Και θα ήθελα να το αναφέρω γιατί εγώ σας γνωρίζω και προσωπικά, κύριε Καλέα. Και έχω τις καλύτερες εικόνες, τις καλύτερες εντυπώσεις από αυτόν τον άνθρωπο. Και καλό θα ήταν και άλλοι κύριοι και κυρίες που μπορεί να έχουν μια εύπορη, έτσι, να είναι σε κάποια οικονομική κατάσταση πολύ καλή. Καλό είναι να παραδειγματίζονται από τέτοιους ανθρώπους και να λειτουργούν ως αρρωγή στους συνανθρώπους μας. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ για εσάς. Να είσαι καλά. Το επόμενο μας θέμα, φίλες και φίλοι, έχει να κάνει με λάμψη και ομορφιά. Θέμα ομορφιάς που αγαπάμε πολύ και έχετε αγαπήσει κι εσείς στην εκπομπή μας. Τη στήλη αυτή την αγαπημένη και την όμορφη, γιατί πάντα είναι εντυπωσιακή αυτή η στήλη και την αγαπάνε ιδιαίτερα οι κυρίες. Κυρία Κωνσταντίνα Μάρκου, σημερινή μου καλεσμένη, που σε ευχαριστώ πάρα πολύ για τη σημερινή σου παρουσία εδώ, γιατί είσαι ένας σημαντικός άνθρωπος στον χώρο της ομορφιάς και της αισθητικής. Λοιπόν, θα ήθελα λοιπόν αρχικά να πω για την κυρία Μάρκου ότι πέρα από τη γλυκιά κυρία που βλέπετε, είναι και μια κυρία που είναι επαγγελματίας στο είδος όσον αφορά την ομορφιά εδώ και κάποια χρόνια, φίλες και φίλοι. Και την καλέσαμε σήμερα γιατί έχει ανοίξει και ένα νεοσύστατο χώρο στο κέντρο της Πάτρας, σχετικά κέντρο, δηλαδή κοντά στην περιοχή τη δική μας, την αγαπημένη, Αθηνών 2022 λοιπόν, το οποίο αποκαλείται το χώρος εκεί. Είναι Makeup and Permanent Makeup Studio, Κωνσταντίνα Μάρκου. Μάλιστα, Κωνσταντίνα Μάρκου, φίλες και φίλοι. Υπάρχουν Facebook, Instagram και όλα τα σχετικά. Facebook, Instagram και το site μου τώρα και που... Έγινε. Μάλιστα. Όπου εκεί πέρα θα μπορούν να βλέπουν ο κόσμος που μας παρακολουθεί και κύριοι στη δική σας τη δουλειά. Εγώ από ό,τι έχω παρακολουθήσει λίγο στη δική σας σελίδα, έχετε ειδικευτεί και μου αρέσει πάρα πολύ τα bridal make-up που κάνετε. Έτσι. Ναι, έχετε, ναι. Και θα ήθελα λίγο να μου πείτε γιατί ιδιαίτερα με αυτό το κομμάτι. Τις αγαπώ πολύ τις νύφες. Μ' αρέσει πάρα πολύ το κομμάτι του bridal make-up. Μ' αρέσει πολύ αυτή η μέρα της νύφης γιατί είναι η πολύ ιδιαίτερη μέρα τους. Θέλουν να είναι όσο πιο όμορφος γίνεται. Υπάρχει πολύ χαρά μέσα σε ένα σπίτι εκείνη τη μέρα και μ' αρέσει να είμαι μέρος αυτής της χαράς και αυτής της, να προσφέρω έτσι κάτι όμορφο κι εγώ. Πάρα πολύ σε ωραία. Αυτή την στιγμή. Την ιδιαίτερη μέρα. Την ιδιαίτερη, μάλιστα. Βεβαίως, σε αυτό το γεγονός το πολύ σημαντικό της καθεμίας κοπέλας και δεσποινίδας και κυρίας βεβαίως. Λοιπόν, τώρα Αθηνών είπαμε λοιπόν 2022, ένας καινούριος χώρος που θα έχουμε τη δυνατότητα να δούμε και κάποιες φωτογραφίες από το χώρο συγκεκριμένο. Θα ήθελα λίγο να μου πείτε τι προσφέρει ο χώρος ο συγκεκριμένος για να γνωρίζουν εδώ το κοινό που μας παρακολουθεί. Η κύρια σχολεία είναι το μακιγιάζ και το ημιμόνιμο μακιγιάζ. Και βλεφαρίδες. Δεν είναι ένα κλασικό Ινστιτούτο, δεν κάνουμε δηλαδή κάποιες άλλες περαιτέρω καθαρισμούς και άλλες ενυδατώσεις και θεραπείες. Έχουμε επικεντρωθεί στο μακιγιάζ και το ημιμόνιμο μακιγιάζ ή το λεγόμενο τατού, που είναι φρύδια, eyeliner και χείλη. Και πλέον και σε αφαίρεση τατού παλιών. Πάρα πολύ. Γίνεται. Πολύ σημαντικό λοιπόν να αναφερθεί εδώ πέρα. Είναι υπηρεσία. Ναι. Και είναι πολύ σημαντικό γιατί κάποιος μπορεί να έχει ένα ανεπιθύμητο παλιά δουλειά που είναι κακοτεχνία ή οτιδήποτε και θέλει να το αφαιρέσει, να το βγάλει. Γίνεται πλέον αυτό. Μάλιστα. Με... Μιας και το κρίνω πολύ ενδιαφέρον αυτό και φαντάζομαι ότι θα απασχολεί πολύ κόσμο που μπορεί να θέλει να αφαιρέσει ένα make-up από το δέρμα. Ένα, συγγνώμη, τατού. Παλιό, όπως αναφέρατε κι εσείς. Θα ήθελα λίγο να μου πείτε, είναι επώδυνη η διαδικασία της αφαίρεσης? Δεν είναι επώδυνη, όχι. Είναι πολύ λιγότερο επώδυνη από το λέιζερ που γινόταν μέχρι τώρα για την αφαίρεση. Δεν χρειάζεται καν αναισθητικό. Είναι κάτι πάρα πολύ, πολύ ανώδυνο, λοιπόν, να πούμε. Οπότε, είναι μια πολύ ωραία και εύκολη λύση σχετικά που προσφέρετε εσείς στο χώρο σας, κυρία Μάρκου, γιατί είναι σημαντικό, γιατί μπορεί, ξέρετε, ο κόσμος αλλάζει.
Και μπορεί να έχει κάνει ένα τατουάζ και να θέλει να το... Ναι, και, και στο πρόσωπο πολύ γινόντουσαν και παλιότερα κάποιες δουλειές που ήταν όπως λίγο... eyeliner, tattooing... Ναι, κάποιος μπορεί να μην το θέλει, να έχει αλλάξει το χρώμα και να μην είναι ωραίο, μπορεί να θέλει να αλλάξει λίγο το σχήμα. Για να κάνουμε μια καινούργια δουλειά πάνω από αυτό, πρέπει να αφαιρεθεί για να γίνει μια νέα και καλή δουλειά. Πάρα πολύ ωραία. Μάλιστα, χωρίς το δέρμα να φθείρεται βέβαια στο σημείο αυτό, γιατί είναι πολύ σημαντικό. Πολύ σημαντικό βέβαια αυτό, γιατί με το λέιζερ υπάρχει μια φθορά του δέρματος, καίγονται τα κύτταρα και μετά από πάνω έχει μια άλλη υφή το δέρμα στο σημείο εκεί. Πάρα πολύ ωραίο. Εγώ θα ήθελα λίγο να μου πείτε χωρίς αυτός πόσο... ποια είναι η διάρκεια. Περίπου 1,5 χρόνο τώρα που έχω. Μάλιστα. Είμαι σε αυτό το σημείο. Να πούμε στο σημείο αυτό ότι η κυρία Κωνσταντίνα Μάρκου είναι και δασκάλα, φίλες και φίλοι, σε κάποιο ΙΕΚ. Έτσι, ας αναφέρθει. Είμαι στο ΙΕΚ Euro Team. Παντανάσης και Αγίου Ανδρέου. Και σε λιγάκι θα δείξουμε και ένα make-up πολύ ωραίο, μία από τις μαθήτριές σας κιόλας. Βέβαια, τα κορίτσια και μετά. Θα ήθελα. Ναι, πάρα πολύ ωραίο. Κάνω τώρα... μακιγιάζ στο τμήμα αισθητικής και μακιγιάζ στο ΙΕΚ. Χρόνια είσαστε και όχι, σε αυτό το ΙΕΚ με 2 χρόνια. Γενικά σε εκπαίδευση ήμουνα και παλιότερα σε ιδιωτική σχολή, άλλη όχι σε ΙΕΚ. Μάλιστα. Πάρα πολύ ωραία. Ωραία, θα ήθελα λίγο τώρα να μου πείτε εκεί πέρα οι κυρίες που έρχονται και σας προσεγγίζουν όσον αφορά τις υπηρεσίες που προσφέρετε. Πιο πολύ τι τους ενδιαφέρει να κάνουν, πού εστιάζουν δηλαδή πιο πολύ. Είναι τα φρύδια. Είναι τάση να πούμε λοιπόν, φίλες και φίλοι, και τα φρύδια και δει τα έτσι κάπως, όχι πολύ λεπτά φρύδια όπως ήταν παλιότερα. Ναι, πλέον έχει είναι τα πιο... έρθει η μόδα λίγο να τα παχύνουμε, λίγο να φαίνονται λίγο πιο φυσικά. Είναι φέτος μάλιστα καινούργια μόδα είναι τα ανωδικά χτενισμένα φρύδια, να φαίνονται δηλαδή τα τριχάκια που πετάνε προς τα πάνω. Και γενικά πάει η τάση προς το φυσικό, που είναι ωραίο. Εμένα μου αρέσει το φυσικό γιατί είναι και πιο όμορφο. Και, μάλιστα, σωστά. Εντάξει, αισθητικά και δείχνει και πιο όμορφα αισθητικά. Δείχνει πιο αισθητικά όμορφα, δείχνει πιο νέο, δεν μεγαλώνει το πολύ λεπτό φρύδι, μεγαλώνει, κόβει χρόνια. Οπότε δεν αποφεύγεται, έτσι, καθώς περνάνε τα χρόνια, το φυσικό μακιγιάζ γίνεται όλο και πιο τάση. Γίνεται τάση. Αυτό είναι, ναι, πολύ σωστά. Και φέτος και στο χειμερινό μακιγιάζ το... χειμώνας του 20, είναι πολύ φυσικά. Τα μακιγιάζ γενικότερα. Τα μακιγιάζ πάρα και πολύ βέβαια έχουν έτσι ένα glow γενικά το πρόσωπο, αλλά σε φυσικό glow, δηλαδή υγείας, μια λάμψη υγείας που να φαίνεται έτσι όχι παστωμένο, ας πούμε, με πολύ πούδρα. Ναι. Όσο πιο φυσικό, τόσο και καλύτερο λοιπόν, γιατί αναδεικνύονται νομίζω και τα χαρακτηριστικά μας καλύτερα. Λόγω φυσικά και με το πρόσωπο και τα χαρακτηριστικά της καθημερινής κυρίας. Λοιπόν, τώρα, θα ήθελα λίγο να μου πείτε χρωματισμούς. Τη τάση της μόδας, μιας και αναφερθήκαμε και πιάσαμε και αυτό το κομμάτι. 2019, τι θα φορεθεί. Θα ήθελα να μου υποδείξετε κάποιες σκιές, χρώματα δηλαδή, χρωματικά και ποικιλία χρωμάτων, τα οποία να ταιριάζουν σε όλους τους τύπους δέρματος ή τις εξαθέσεις, σε μελαχρινές, σε κοκκινομάλες και ούτω καθεξής. Χρωματικά για το 20 είναι πολύ μόδα τα ζεστά, τα θερμά χρώματα. Το κόκκινο πολύ, το κεραμιδί, μπορντό, γενικά το καφέ πάντα, σε θερμό καφέ, είναι τα χρυσό επικρατεί πάντα και τώρα κυρίως στις γιορτές έχουμε με χρυσή σκιά, οι λάμψεις και είναι πολύ μόδα πάρα πολύ τα κόκκινα κραγιόν με από πάνω με αρκετή λάμψη, με γκλίτερ. Μάλιστα. Δηλαδή, και glow και τα κραγιόν. Πολύ glow. Τα χείλνα είναι έτσι πολύ... Δεν είναι τα μάτ τόσο πολύ πλέον. Όχι, τα μάτ οπότε φεύγουν, προτιμήστε και τα κάνει και πιο juice τα χείλη. Κάνει πιο juice τα χείλη, ναι, και είναι... πιο θηλυκά δείχνει. Είναι πιο θηλυκά, είναι πολύ ενδιαφέρον. Εμένα μου αρέσει. Εμένα μου αρέσει πολύ η εναλλαγή γενικά στο μακιγιάζ, δηλαδή και ανάλογα με τις τάσεις αλλά και ανάλογα με τη διάθεσή μας. Είναι ωραίο να βάζουμε κάτι διαφορετικό και να δείχνουμε μια άλλη. Είναι σαν να παίζουμε λίγο με το μακιγιάζ, ανάλογα με τη διάθεσή μας. Μ' αρέσει πολύ αυτό. Μάλιστα. Τώρα θα θέλω να μου πείτε λίγο το εξής. Έχει γίνει τάση τα τελευταία χρόνια πάρα πολύ και παίρνουν πρότυπα νεαρές κοπέλες. Θα ήθελα να μου πείτε, εσείς μια και είσαστε στο χώρο αυτό εδώ και κάποια χρόνια, πολύ τάση, ας πούμε, αναφέρομαι στην Kim Kardashian. Νομίζω θέλουν οι περισσότερες κοπέλες να ακολουθήσουν αυτό το πρότυπο. Το πρότυπο, ναι. Ναι. Θα ήθελα λίγο να μου πείτε τη γνώμη σας εσείς πάνω σε αυτό. Γιατί έχει γίνει πολύ μας και τα κορίτσια προχωρούν και σε κάποιες υπερβολές. Αναφέρομαι και σε αισθητικές επεμβάσεις κτλ. Θα ήθελα λίγο να μου πείτε εσείς πώς τις κρίνετε τις κοπέλες και δει νέες κοπέλες. Ναι. Και αν είστε σύμφωνοι με αυτό.
αυτές τις στάσεις και τα πρότυπα γενικότερα για την νεολαία αναφέρομαι, μιας και είσαι δασκάλα κιόλας. Ναι, γενικά δεν μου αρέσει πάρα πολύ το υπερβολικό και much, το τεχνητό. Αλλά φυσικά είμαι υπέρ αν κάποιος έχει κάτι που τον ενοχλεί, ας πούμε, να κάνει κάποια ιδιαιτερότητα, να κάνει τη διόρθωση, να μην νιώθει άσχημα, δηλαδή γιατί να το κουβαλάς πάνω σου, έχω μια άσχημη μύτη, ας πούμε, έχω... και αν κάποιος θέλει και λίγο τα χιλάκια να το φουσκώσει, δεν είμαι κατά σε αυτό. Απλά δεν θεωρώ ότι μπορούν, ότι χρειάζεται να γίνεται από πολύ μικρή ηλικία, γιατί μεγαλώνει πολύ ηλικιακά. Βλέπω κοπελίτες που είναι, ας πούμε, 20 χρονών και φαίνονται σαν 30, επειδή έχουν ίσως πειράξει λίγο παραπάνω κάποια χαρακτηριστικά με επεμβάσεις που δεν χρειάζεται ακόμα. Είναι μετά θα χρειάζεται να τα κάνουν. Τώρα σχαρούν λίγο. Μάλιστα. Οπότε να αποφεύγονται τουλάχιστον από μικρές κοπέλες. Ας περάσουμε και ένα μήνυμα τέτοιο. Ναι. Γιατί η φυσική ομορφιά είναι κάτι πολύ έτσι, πολύτιμο, μας έχει δεθεί από το, είναι από πολύτιμο, το, από το Θεό. Δεν θα είναι για πάντα. Αυτό το βλέπουμε αργότερα βέβαια, όχι όταν είμαστε σε εκείνη την ηλικία. Εκεί τότε όλα μας φαίνονται ότι είναι μόνιμα. Δεν είναι όμως. Οπότε θα τους χρειαστούμε τους γιατρούς μετά. Ας το κάνουμε λίγο αργότερα. Μάλιστα, πάρα πολύ ωραία. Τώρα θα ήθελα να μου πείτε λίγο, που σε λιγάκι θα περάσουμε σε ένα πολύ ωραίο μακιγιάζ. Τι θα περιλαμβάνει το... μιλάμε σήμερα, φίλες και φίλοι, για ένα πολύ εντυπωσιακό, χριστουγεννιάτικο, εορταστικό μακιγιάζ. Και έχει έρθει και μια κοπελίτσα εδώ που θα την μακιγιάρετε κιόλας. Μια μαθήτριά σας. Ναι, τι περιλαμβάνει το εορταστικό μακιγιάζ γενικότερα, πριν προχωρήσουμε στο μακιγιάζ της κοπέλας. Το εορταστικό μακιγιάζ μπορεί να είναι οτιδήποτε μας κάνει να νιώθουμε όμορφες και μας κάνει να νιώθουμε ο εαυτός μας σε μια ωραία μορφή για την εκδοχή. Μάλιστα. Δηλαδή μπορεί να είναι κάποιος, μπορεί να είναι ένα εορταστικό μακιγιάζ και να είναι φυσικό, αλλά να έχει, ας πούμε, μια ωραία λάμψη όλο το δέρμα, ας πούμε, να έχουμε ρίξει μέσα στο make-up μας μια σταγόνα από ένα glow και να το κάνει λίγο πιο φωτεινό. Το make-up, ναι, βεβαίως. Και γενικά να έχουμε κρατήσει... Πολύ ωραία αυτή η ιδέα κυλής, βεβαίως. Για να είναι πιο λαμπερό όλο το δέρμα και όλα να είναι όλο το δέρμα λαμπερό, να δείχνει έτσι μια φρεσκάδα. Κάνουμε μια ανάμιξη και μπορεί να μην βάλουμε κάτι πολύ έντονο κατά τα άλλα, αλλά να δείχνει με ένα ωραίο μόνο κόκκινο κραγιόν και μάσκαρα έντονο. Μάλιστα. Και είναι ένα πολύ ωραίο. Οπότε να προτιμούμε έτσι και το κόκκινο το κραγιόν, γιατί είναι. Εμένα μου αρέσει το κόκκινο κραγιόν. Μπορεί να είναι κλισέ για τις γιορτές, αλλά. Είναι κλασικό all time classic είναι all time και νομίζω classic. Να δείχνει όλες τις κυρίες. Έτσι ακριβώς. Και μπορεί να μην έχεις και κάτι ιδιαίτερο άλλο στο μακιγιάζ πολύ έντονο ή οτιδήποτε. Και ένα κόκκινο κραγιόν φαίνεται πάντα πολύ περιποιημένο. Και εντυπωσιακό επίσης. Και εντυπωσιακό. Έτσι όμορφο. Όπως και εσύ σήμερα. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Λοιπόν, τώρα να περάσουμε στο μακιγιάζ με την κοπέλα. Έτσι, σε λιγάκι πάλι κοντά σας, φίλες και φίλοι. Ξαναεπιστρέψαμε, φίλες και φίλοι, και τώρα, κυρία Μάρκο, θα περάσουμε σε ένα πολύ ωραίο εδώ με το μοντέλο σας, τη σημερινή μας και καλεσμένη και μαθήτριά σας κιόλας. Θα περάσουμε σε ένα πολύ ωραίο χριστουγεννιάτικο εορταστικό μακιγιάζ, φίλες και φίλοι, που ταιριάζει σε όλους τους τύπους γυναικών και δέρματος. Έτσι. Ας ξεκινήσουμε λοιπόν να πούμε για την κοπέλα ότι έχετε περάσει ένα σημαντικό μία. Έχουμε κάνει μία βάση. Make-up λοιπόν. Make-up και έτσι λίγο ελαφρά κοψίματα. Να πούμε, είναι σημαντικό εδώ για τις φίλες. Τι είδους make-up θα πρέπει να προτιμούν τώρα αυτές τις μέρες, τις εορταστικές? Αυτό είναι ανάλογα καθαρά με το τύπο δέρματος, την επιδερμίδα τους. Αν είναι λιπαρή, αν είναι ξηρή. Γενικά, εγώ προτείνω κάτι που να μην είναι πάρα πολύ βαρύ. Αν θέλουμε κάτι καλυπτικό, μπορούμε, αλλά να μην το κάνουμε καθημερινά, γιατί και αυτό ωραία. Για το δέρμα πάρα είναι πολύ λίγο. Ωραίο. Οπότε να πούμε ότι έχει φορέσει μόνο το make-up, έτσι έχετε... Ναι, make-up έχουμε βάλει και μία βάση στα μάτια. Και μία βάση βάλει. Στα μάτια. Ωραία. Μία σκιούλα μαύρη. ΣΥΡΙΖΑ στις βλεφαρίδες, έτσι να δώσουμε λίγο αυτό βάθος. Το κάνουμε κάποιο ιδιαίτερο πινελάκι συγκεκριμένο. Με ένα λεπτό πινελάκι που, εντάξει, μπορεί να είναι ένα flat πινελάκι. Και λίγο στη γωνία να τονίσουμε το βάθος της κόνσης. Αυτό είναι αντίστοιχο με το μολύβι, παράδειγμα, το μαύρο που βάζουμε για να κάνουμε τη... Ναι, είναι αντί για μολύβι. Μπορούμε να βάλουμε και μολύβι και σκιά από πάνω.
για να γίνει ακόμα πιο έντονο. Σε χρυσοκαφετή, ναι, γίνεσαι από χρώση, αλλά παρόλα αυτά λαμπερή, που είναι μπροζάρι, ναι, βεβαίως. Για να είναι πιο εντυπωσιακό. Οπότε να πούμε ότι ταιριάζει, ας πούμε, το μαύρο μολύβι, κατά τα άλλα που έχετε βάσει, σαν μολύβι, ας πούμε. Σαν μολύβι, ναι, ναι. Σβησμένη σκιά. Σβησμένη σκιά. Ναι. Και παίρνουμε τη σκιούλα μας. Τη λάμψη. Και το τοποθετούμε, και το τοποθετούμε στα μέσα του ματιού, στο λοιπόν, μέσο, έτσι. Στο κέντρο του ματιού, στο κινητό βλέφαρο. Γύρισε μου λίγο. Πάρα πολύ ωραίο το αποτέλεσμα. Και πολύ εντυπωσιακό. Γίναμε στο άλλο. Οπότε προτιμήστε, φίλες και φίλοι, έτσι, μια σκιά εδώ πέρα, όπως έχει η κυρία Κωνσταντίνα Μάρκο, φαντάζομαι θα υπάρχουν σε ευρείας καταστήματα αυτό που, ναι, έτσι. Ναι, βέβαια. Μεγάλα πολύ καταστήματα αναφέρομαι. Μια υγρή σκιά έχετε βάλει και από πάνω έχω βάζετε μία, τη σκόνη βάζω σκιά. Βάζω μια υγρή, ναι, και από πάνω βάζω τη σκόνη για να έχει μεγαλύτερη διάρκεια και για πιο έντονο αποτέλεσμα. Πάρα μπορούμε να βάλουμε ωραία και τη σκόνη σκέτη, αλλά δεν θα έχει τόση ένταση. Ένταση το βλέμμα. Ναι. Πάρα πολύ ωραίο. Από πάνω βάζουμε κάτι, εννοώ κάτω από την περιοχή μεταξύ φρυδιού και θα ματιού. Θα βάλουμε και εκεί λίγη, λίγη γυαλάδα, ναι, σε πιο ανοιχτό χρώμα, για να τονίσουμε το φρύδι στην ουσία και λίγο το κόκαλο. Μάλιστα. Για να μου λίγο από εδώ. Πάρα πολύ ωραία. Βλέπετε και από εδώ. Ωραία. Και το ίδιο μπορούμε να το βάλουμε μέχρι στο κέντρο λίγο της μύτης. Λίγο εδώ και λίγο εδώ. Έτσι εδώ λίγο. Για να κάνει πιο εντυπωσιακό. Και ανόρθωση, ναι, λίγο εδώ με μια πινελίτσα στη μύτη. Και λίγο εδώ πιο ζουμερά τα χείλη, μετά το θα βάλουμε και το κραγιανάκι. Και πιο εντυπωσιακά κιόλας. Πάρα πολύ ωραία. Λοιπόν, συνεχίζουμε με μία, με ένα υγρό ρούζ, που είναι σε, και αυτό σε μπρονζέ. Ταιριάζει σε όλους από τύπους δέρματος το συγκεκριμένο ρούζ, ναι, κυρία. Το συγκεκριμένο ταιριάζει σε όλους, γιατί είναι χρώμα δέρματος λίγο πιο θερμό. Μάλιστα. Και είναι, οπότε και σε μελαχρινές και σε ξανθές. Πάρα πολύ, ναι, ωραία. Δεν είναι ούτε πολύ σκούρο, ούτε πολύ ανοιχτό, και μπορούμε να το βάλουμε πρώτο βήμα και από πάνω να βάλουμε το πιο ανοιχτό χρωμορούς μας. Και το βάζετε και στο κόκαλο, έτσι. Το είναι σημαντικό για τις φίλες που μας παρακολουθούν, οπότε κάνουμε αυτή την κίνηση. Ακριβώς. Και σαν highlight και σαν ρούζ. Αυτό δίνει. Οπότε είναι 3-1, ναι, το συγκεκριμένο. Αυτό μπορούν οι κυρίες να το βρουν σε όλα τα καταστήματα. Μπορούν να το βρουν, υπάρχει σε διάφορες εταιρείες. Είναι η υγρή λάμψη, η υγρό ρούζ. Μάλιστα. Το οποίο λειτουργεί, κάνει τρεις δουλειές ταυτόχρονα. Ακριβώς. Ας πούμε. Και να βάλουμε τώρα λίγο ρουζάκι. Εσείς τώρα για τα Χριστούγεννα, σύμφωνα με αυτό το μακιάζ που κάνετε, θα προτείνετε εδώ στο κοινό μας παρακολουθείτε και στις κυρίες και κάποια βλεφαρίδα από πάνω, για να είναι πιο εντυπωσιακό το μάτι. Μπορούμε να βάλουμε. Όταν θέλω να κάνω μια βραδινή έξω τώρα, εορταστική περίοδο. Μπορούμε να βάλουμε και βλεφαρίδες, είτε τουφάκια είτε τρέσα ολόκληρη. Αυτό τώρα, εντάξει, κάποιες κυρίες δεν είναι εύκολο, δεν μπορούν όλοι να το τοποθετούν μόνοι τους στον εαυτό τους, αλλά υπάρχουν και τα μαγαζιά που μπορούν να πάνε και να την αγοράσουν και να την τοποθετήσουν, ας πούμε, κάποια μέρα. Το ρωτάω για να είναι, αλλά, ακόμα εντάξει, πιο εντυπωσιακό το αποτέλεσμα. Δεν είναι πολύ δύσκολο, ωραία, ωραία, εκτός αν έχουν extension που γλιτώνουν. Μάλιστα. Και, λοιπόν, το ρουζάκι το βάζω μόνο στο κέντρο των μήλων. Μάλιστα. Δεν το πάω πίσω, γιατί και προς βάλει τα κάτω, καθοδική. Καθοδικές είναι οι κινήσεις σας, έτσι. Στρογγυλεμένη, ας το πούμε. Πάρα πολύ ωραία. Και οπότε θα πρώτα το υγρό, τις λάμψεις και από πάνω από αυτό Γίνεται το και ρουζάκι. Αλλιώς, γίνεται. Αλλά τώρα
κάνουμε, mm-hmm. δείχνουμε αυτό, μάλιστα. Βγαίνει ακόμα πιο έντονο. Mm-hmm. Αν δείξουμε πάρα εδώ, πολύ ωραία. Το, δεν ξέρω αν φαίνεται, mm-hmm. το αποτέλεσμα της γυαλάδας. Mm-hmm. Πάρα πολύ ωραία δείχνει. Και δείχνει ομοιόμορφο, δείχνει. Σύμφωνα και με το και πώς έχετε βάψει το μάτι mm-hmm. της κοπέλας. Έτσι, οπότε, μιας και ήρθατε εδώ σήμερα, κυρία Κωνσταντίνα Μάρκου, έτσι, ενδείκνυτε ναι. τώρα, να πούμε εδώ στις φίλες και το προτείνουμε ανεπιφύλακτα τις λάμψεις τώρα για την εορταστική... Ναι, 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 μ' αρέσουν οι λάμψεις, είναι... Περίοδο. Και βάζουμε και λίγο εδώ, αυτό είναι λίγο φως mm-hmm. κάτω από concealer, τα μάτια. Δηλαδή. Ναι, δεν είναι ακριβώς concealer, mm-hmm. γιατί δεν κάνει κάλυψη ιδιαίτερα, mm-hmm. απλά... Δίνει φως κάτω από την περιοχή των ματιών. Ναι. Αν κάποιος χρειάζεται και κάλυψη και mm-hmm. θέλει, πρέπει να βάλει concealer, θα το βάλει μάλιστα, πριν, από, τη, πριν mm-hmm. από το ρούζ και από όλα που έχουμε βάλει. Τώρα, επειδή βάζω το φως, μπορώ να το βάλω και σε αυτό το στάδιο. Πάρα πολύ ωραία. Οπότε δείχνει και πιο ξεκούραστο το βλέμμα. Δείχνει πιο ξεκούραστο, ναι. Και... και καλύπτει για τις κυρίες που μπορεί να έχουν μαύρους κύκλους ή σακούλες κάποιο. Αυτό mm-hmm. καλύπτει δηλαδή. Ναι, ναι. Ωραία. Πάρα πολύ ωραία. Την άκουσα λίγο. Μπορεί να έχει πέσει και λίγη σκιούλα mm-hmm. από κάτω. Οπότε την αφαιρούμε με ένα πινελάκι. Ένα πινελάκι, ναι. Τη σκουπίζουμε. Καλό, όχι με τα χέρια γιατί θα το πασαλείψουμε χειρότερα. Mm-hmm. Και επίσης, αυτό που μπορώ να προτείνω για φέτος mm-hmm. Είναι τα eyeliner, τα χρωματιστά. Α, πάρα πολύ ενδιαφέρον. Ναι. Σε τι χρωματισμούς, ας πούμε. Μοβ, μπορντό, κόκκινο, μα θέλετε λοιπόν, φίλες και φίλοι, να κάνετε έτσι μια πιο εντυπωσιακή μια πιο εμφάνιση εντυπωσιακή, και μια πιο ιδιαίτερη, ιδιαίτερη εμφάνιση ναι, και ξεχωριστή. Προτιμήστε λοιπόν και χρώμα στο eyeliner. Χρώμα στο eyeliner, μπορούμε να το βάλουμε. Το eyeliner που εσείς τώρα προτείνετε, mm-hmm. υπάρχει μόνο σε αυτή τη μορφή που με πινέλο μόνο μπορούμε να το χρησιμοποιήσουμε ή υπάρχει και σε stick. Υπάρχει και σε stick χρωματιστό και στη μορφή του gel που είναι mm-hmm. το βαζάκι με πινέλο και σε στυλό. Mm-hmm. Γιατί εσείς γνωρίζετε, επειδή είστε επαγγελματίας, ξέρετε πώς να τοποθετείτε, γι' αυτό σας το λέω. Ναι, για κάποιες eyeliner... κυρίες μπορεί να δυσκολεύονται ναι, το να τοποθετήσουν σε αυτή τη μορφή. Και αυτό που μου λένε συνήθως οι πελάτες είναι το πιο δύσκολο που τους παιδεύει mm-hmm. λίγο περισσότερο, αλλά με λίγη εξάσκηση πιστεύω δεν είναι κάτι μάλιστα. φοβερό. Ορίστε, να. Πάρα πολύ ξέρω. Ωραία. Είναι λίγο πιο... δίνει... δείχνει ένα φως πάνω και στο μαύρο που έχετε ναι, βάλει, σαν γωνία. Mm-hmm. Και δεν είναι τόσο σκούρο σαν mm-hmm. το μαύρο το κλασικό eyeliner. Κάνει ένα παιχνίδισμα όπως ανοιγοκλίνει τα μάτια. Φυσικά θα βάλουμε μάσκαρα. Mm-hmm. Η μάσκαρα δεν πρέπει να, υπάρχει σε όλες τις κυρίες, σε όλα τα σπίτια και σε όλες τις τσάντες. Έτσι. Εκτός, ξαναλέω, αν υπάρχει μια τεχνική στις βλεφαρίδες που δεν καλά, χρειάζεται... Καλά, βεβαίως, ναι. Που τα τελευταία χρόνια προτιμάται και αυτή η τεχνική, γιατί σε πολλές κυρίες τη διευκολύνει στην καθημερινότητά τους. Ναι, είναι η αλήθεια αυτό. Ειδικά σε κυρίες που έχουν πολύ ίσχυση καθοδικές βλεφαρίδες ή πολύ αραιές, που βάζαν μάσκαρα και δεν είχαν ιδιαίτερο αποτέλεσμα. Μάλιστα. Οπότε για πιο έντονο αποτέλεσμα, ναι. προτιμούν και αυτή την τεχνική. Λοιπόν, επίσης θα βάλουμε λίγο mm-hmm. bronzer. Πάρα πολύ ωραία. Να ζεστάνουμε λίγο όλο οπότε το πρόσωπο. Οπότε το bronzer, φίλες και φίλοι, τοποθετείται πάνω από το make-up γενικότερα και καλύπτει όλο το πρόσωπο. Mm-hmm. Ταιριάζει σε όλες τις κυρίες και ξανθές και μελαχρινές ή ναι. Είναι ανάλογα το χρώμα. Το τύπο δέρματος. Γιατί υπάρχουν και διάφορα χρώματα υπάρχουν, που μπορεί... Ναι, μάλιστα. υπάρχουν σε διάφορες αποχρώσεις. Μάλιστα. Πιο ανοιχτό, πιο mm-hmm. σκούρο. Γενικά το bronzer να μην πορτοκαλίζει. Είναι, mm-hmm. αυτό είναι συνήθως το πρόβλημά mm-hmm. του. Τα περισσότερα bronzer έχουν έτσι μια λίγο πορτοκαλί απόχρωση που μπορεί να μην δείχνει σε μερικά δέρματα πολύ υγιής. Mm-hmm. Στις ταρένιες δεν έχουν πρόβλημα γιατί δεν φαίνεται. Στα λευκά δέρματα όμως μπορεί να αφήσει στάμπα και να φαίνεται αυτό, έντονο. Επειδή εμένα εγώ έχω πιο λευκό δέρμα, σας το ναι. ρωτάω. Τώρα ένα μπρόντζερ λίγο πιο ψυχρό που δεν έχει μέσα τόσο πορτοκαλί. Οπότε κυρίες που έχουν άσπρο λευκό δέρμα. Ναι, θέλει και πιο ανοιχτόχρωμο και λιγότερο πορτοκαλί για να βγαίνει η απόχρωση της πιο φυσική, μάλιστα. πιο natural. Πάρα πολύ ωραία. Νόζα και στο τέλος
θα βάλουμε ένα ωραίο κραγιονάκι. Έχω φέρει. Εντυπωσιακό. Θα βάλουμε ένα εντυπωσιακό, ωραίο κόκκινο. Οπότε να πούμε, κυρία Μάρκου, ότι μπορούμε έτσι και έντονο μάτι και έντονα χείλη, έτσι, μπορεί να υπάρξει αυτό το... Τα τελευταία χρόνια... Επειδή είχε κλείψει... Έχει καταρριφθεί ο μύθος αυτό. Ναι, επειδή είχε κλείψει, γιατί με καλύτερη make-up artist, ας πούμε, που παρακολουθώ εγώ σε διάφορα σας, ας πούμε, προτείνουν έντονο βλέμμα, απαλά χείλη. Οπότε αυτό να πούμε ότι είχε κλείψει και ότι πλέον μπορεί να φορεθεί και το έντονο κραγιόν. Ακριβώς. Και η έντονη σκιά, ας πούμε, στο. Ακριβώς. Και επίσης μπορούμε να βάλουμε και λάμψη και στα βλέφαρα και λάμψη και στα ζυγωματικά και στα χείλη, όπως θα κάνουμε τώρα. Και αρκεί πάνω από το κραγιόν μας, δηλαδή, τοποθετούμε μια λάμψη για να είναι ακριβώς. Πιο εντυπωσιακό. Αρκεί ποτέ να είναι όλα σε ένα μέτρο. Αυτό. Και σε μια ομοιομορφία γενικότερα. Σε μια ισορροπία, να υπάρχει ισορροπία, να μην υπερβάλλουμε. Και σύμφωνα και με τα χαρακτηριστικά έτσι, της Ακαδημίας Κυρίας, δηλαδή, σε κάποιο πιο λεπτό χείλη μπορεί αυτό να ενδείκνεται, το συγκεκριμένο μακιγιάζ που κάνετε εσείς. Σε κάποια πιο έντονα χαρακτηριστικά, μεγάλα μάτια, εντυπωσιακά χείλη και πιο σαρκώδη, έτσι είναι σύμφωνα με το τι πάει και στην Ακαδημία Κυρία. Και αυτό, αλλά γενικά εγώ είμαι της άποψης ότι δεν υπάρχει κάτι που να μην ταιριάζει σε κάποιο πρόσωπο. Πάρα πολύ ωραία. Αρκεί να το προσαρμόσουμε. Μπορεί να έρχονται κοπέλες να μου δείχνουν κάποιες φωτογραφίες, να μου λένε θέλω αυτό το μακιγιάζ. Μπορεί αυτό το μακιγιάζ ακριβώς, αν το κάνουμε copy-paste, ας πούμε, αντιγραφή πλήρης, να μην ταιριάζει στο πρόσωπό της. Αλλά με κάποιες μικρές παραλλαγές να το κάνουμε να ταιριάξει. Τη βλέπω ότι στο βάλετε και λίγο πιο έξω από τα χείλη για να δώσει μεγαλύτερη... Λίγο, ναι. Ίσα μέχρι εκεί που είναι το λευκό. Σας το ρωτάω αυτό για να προτείνουμε στις κυρίες που έχουν έτσι λίγο πιο λεπτά χείλη, ότι μπορούμε λίγο, να έτσι, με λίγο, προσοχή βεβαίως. Με λίγη έτσι, προσοχή και αρκεί το, το χρώμα του μολυβιού ή του κραγιόν να είναι αρκετά καλλυπτικό, έτσι ώστε να μην φαίνεται διαφορά που είναι στο δέρμα και στα χείλη. Μάλιστα. Κάνω μία έτσι, ωραία. Έχουμε βάλει το κόκκινο, μέσα έβαλα ένα λίγο πιο ανοιχτό. Σαν γκλώσσι είναι κάπως. Θα στεγνώσει αυτό, δεν θα μείνει γκλώσ, στεγνώνει. Απλά γιατί θέλω να είναι γκλώσσι για να κολλήσω επάνω την γυαλάδα που θα βάλω. Μάλιστα, πάρα πολύ ωραία. Γιατί σε ματ δεν ωραία, θα κολλήσει. Τέλεια. Και βάζουμε τώρα. Τη γελάδα σε τι χρώμα, σε ουδέτερο χρώμα. Σε ουδέτερο χρώμα. Σε σκόνη σε η γελάδα, έτσι. Και μπορεί να είναι και σε. Πάρα πολύ ωραία. Μπορεί να είναι και σε υγρή μορφή. Μπορεί να είναι και. Υπάρχουν τώρα και μέσα στο κραγιόν πολύ το ίδιο, ωραία. Να το βάζεις απευθείας και να είναι. Οπότε φτάσαμε στο τέλος σιγά σιγά του μακιγιάζ. Λίγο στο κέντρο, δεν βάζουμε πάρα πολύ παντού. Ωραία. Και τα κάνει και λίγο πιο juicy αυτό. Πάρα πολύ ωραίο. Πολύ εντυπωσιακό. Και στο τέλος μπορούμε, αν θέλουμε, να ψεκάσουμε. Ναι, για σταθεροποίηση για το μακιγιάζ, έτσι. Για σταθεροποίηση και για ανανέωση. Αν πάρα μια σκιά κάτι έχει πάει παραπάνω, αυτό το υφή του cake, που λέγεται, μπορεί να, με το ψέκασμα, να... Να την κάνει ακόμη πιο σταθερή. Να την κάνει πιο σταθερή και να μην φαίνεται άσχημο. Μάλιστα, πάρα πολύ ωραία. Οπότε και είναι η υδάτωση προσφέρεται σε συγκεκριμένο και προϊόν, και η υδάτωση, έτσι. Τα mist και τα setting spray, μάλιστα. Γενικά είναι τα προτιμούμε τα τελευταία. Οπότε ένα κοντινό παρακαλώ στην κοπέλα, έτσι. Πάρα πολύ εντυπωσιακό, έτσι, ταιριάζει σε όλους τους τύπους δέρματος, έτσι, από ξανθές, μελαχρινές, κυρίες, κοκκινομάλες. Πάρα πολύ ωραία πρόταση, φίλες και φίλοι, τώρα για την εορταστική περίοδο, έτσι. Ναι. Και με αρκετά χρώματα βλέπουμε. Να ευχαριστήσω και την κοπέλα που έχετε φέρει εδώ, την Αντωνία. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ και σένα και σου εύχομαι να έχεις καλές γιορτές. Και θα ήθελα σε αυτό το σημείο, μιας και κλείνουμε σε λιγάκι, πριν σας ευχαριστήσω για τη σημερινή σας παρουσία και χάρηκα πολύ για την γνωριμία, γιατί είστε γλυκύτατοι. Θα ήθελα λοιπόν, φίλες και φίλοι, σε αυτό το σημείο να δώσουμε μέσα από την εκπομπή μας, έτσι σε συνεργασία με το χώρο, το Ομορφιάς Κυρίας Κωνσταντίνα Μάρκου Αθηνών 2022, ένα δωράκι
στην κάμερα ό,τι θέλετε εσείς να προτείνετε για τις φίλες. Να προσφέρουμε ένα ολοκληρωμένο μακιγιάζ χριστουγεννιάτικο. Πολύ ωραία. Σε μία κυρία, την πρώτη κυρία που θα τηλεφωνήσει στο χώρο σας. Να πούμε ότι το τηλέφωνο το σταθερό της κυρίας Μάρκο είναι 2610-435-960. Σαββάτο λοιπόν και Κυριακή που θα δείτε σήμερα την εκπομπή μας, φίλες και φίλοι, και θα την παρακολουθήσετε. Από Δευτέρα λοιπόν, ώρες καταστημάτων, καλείτε στο 2610-435-960. Και η πρώτη, η πιο ταχύτατη, η πιο γρήγορη, θα μπορεί να απολαύσει από τα μαγικά χέρια εδώ τη σημερινή μας make-up artist, κυρία Κωνσταντίνα Μάρκου, ένα πολύ πολύ όμορφο χριστουγεννιάτικο και πολύ ενδιαφέρον μακιγιάζ. Εγώ να σας ευχαριστήσω και τις δύο. Και εμείς ευχαριστούμε πολύ. Να έχετε μια πολύ ωραία έτσι, εορταστική σεζόν και έτσι είναι πάντα να επιμελήσετε και να μορφαίνετε το κοινό μας παρακολουθεί και τις κυρίες εδώ της Πάτρας. Να σας ευχαριστήσω λοιπόν, να ευχαριστήσω και σε Αντωνία μου. Έτσι, και δεσμευόμαστε μαζί, κυρία Μάρκο, να κάνουμε και κάποιο άλλο θέμα. Εννοείται, βέβαια. Μαζί. Λοιπόν, να σας ευχαριστήσω. Ευχαριστώ και εσάς, φίλες και φίλοι.